κατάλαβε όταν ήμουν πολύ μικρή, εγώ δεν το θυμάμαι, όταν ήμασταν στις κούνιες και εγώ αντί να πιάσω την κούνια, πιάσα από δίπλα. Έχω κληρονομικό πρόβλημα με την όρασή μου. Αυτή τη στιγμή έχω γύρω στο 50% όραση. Πάντοτε με αντιμετωπίζανε με τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα άλλα τα παιδιά. Δεν με αφήσαν και ποτέ να χρησιμοποιήσω το πρόβλημά μου στην όραση ως δικαιολογία για να μην κάνω κάτι. Μπράβο, μαζί με τα πόδια. Ωραία θέση στο λαιμό έχεις. Θα πάρει μία. Αυτό είναι. Πώς ξεκίνησες, πώς διάλεξες μάλλον την ηθική δεξιοτεχνία? Ξεκίνησα υπασία εδώ στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο και είχα μία προπονήτρια η οποία ήταν η Αμαζόνα Ιππικής Δεξιοτεχνίας στην Ολλανδία, πολύ καλή, και αναγνώρισε το ταλέντο και μου είπα από την αρχή να ασχοληθώ με την Ιππική Δεξιοτεχνία ότι θα μου τέριαζε σαν άθλημα. Δεν είσαι προπονήτρια σε άλογα, αλλά και σε υπείς. Τι είναι πιο εύκολο τελικά να εκπαιδεύσεις από τα δύο? Πιστεύω το άλογο. Ναι. Πιστεύω το άλογο, ναι. Και τα δύο είναι ωραία. Πάντοτε ως προπονητής έχεις να εκπαιδεύσεις και το ζευγάρι, και το άλογο και τον ιππέα. Εκπαιδεύεις τις ικανότητες του αλόγου και τις ικανότητες του ιππέα και βεβαίως είσαι υπεύθυνος και για την καλή ψυχολογική κατάσταση και των δύο. Υπάρχει χημεία μεταξύ ενός ιππέα και ενός αλόγου? Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, αλλιώς δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία που ζητάμε, ιδιαίτερα στο δικό μου άθλημα, την ιππική δεξιοτεχνία, που όλα είναι χορός, αρμονία, ομορφιά. Εάν δεν υπάρχει χημεία και το άλογο δεν θέλει να σου κάνει το χατήρι, δεν θα πας και καλά. Έχεις χάσει κανένα άλογο? Έχω χάσει άλογο, ναι. Ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια. Εκείνη την εποχή είχα δύο άλογα. Πιστεύω αν δεν είχα το δεύτερο να με κρατάει στον όμιλο αναγκαστικά να πηγαίνω να υπέβω, μπορεί και να είχα σταματήσει. Είναι τραυματική εμπειρία. Είναι σαν να χάνεις άνθρωπο, δηλαδή. Είναι σαν να χάνεις άνθρωπο, ναι. Το πρόβλημα με την όραση δεν το θυμάμαι εγώ πότε έγινε αντιληπτό. Το θυμάται η μητέρα μου, είναι κληρονομικό, άρα το περιμένανε οι γονείς μου. Δηλαδή η μητέρα μου είναι σχεδόν τυφλή, έχει 5% όραση το πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι να βλέπεις καλύτερα, άρα δεν με ενοχλεί. Ποτέ δεν με αντιμετωπίσαν οι γονείς μου ως παιδί με κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Πάντοτε συμμετείχα σε όλα, κανονικά, και στα αθλήματα και στο σχολείο. Στο μυαλό μου είναι νορμάλ όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι έχω κάποια μειονέκτημα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν έχεις περάσει από κάποια τέτοια προβλήματα σε εισαγωγικά, μπορείς και στηρίζεις και τους αθλητές σου καλύτερα. Ότι μην το βάζετε κάτω, ότι ό,τι και να γίνει θα ξαναπροσπαθείτε και μπορείτε να τα καταφέρετε. Και γίνεσαι παράδειγμα. Και αυτό είναι καλό. Στους αγώνες ποια είναι η σχέση σας? Πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αρμονία. Πρέπει να είμαστε δεμένοι και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και να βοηθάει ο ένας τον άλλον για να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σαν να χορεύουμε μαζί. Πάντοτε της έλεγα και εγώ και η μητέρα της ότι ο άνθρωπος κάτι πρέπει να έχει σπουδάσει. Της έλεγα ότι ο πατέρας μου σπούδασε φιλολογία και ήταν ηθοποιός, αλλά σπούδασε κάτι. Και έτσι και η Ελένη σπούδασε οικονομικά και κρέμασε και εκείνη το δίπλωμά της.
όπως και ο πατέρας μου, και ασχολήθηκε με το χόμπι της. Κάθε προπόνηση είναι στημένη, έχει ένα σκεπτικό και δεν κάνουμε και κάθε μέρα όλες τις ασκήσεις. Χτίζουμε την προπόνησή μας, ανάλογα με το πότε θέλουμε να έχουμε την καλύτερη απόδοση και προσέχουμε πάρα πολύ να μην κάψουμε, που λέμε, το μυαλό του αλόγου. Να είναι πάντοτε ευχαριστημένο και να έχει θέληση να συνεχίσει την απόδοση, όπως και ένας άνθρωπος αθλητής. Το ίδιο το αντιμετωπίζουμε. Σου έχει τύχει περιστατικό να πας σε προπόνηση, να μην είσαι καλά ψυχολογικά και να το έχει αντιληφθεί αυτό το ζώο? Πάντοτε συμβαίνει αυτό. Το ζώο αισθάνεται πάρα πολύ καλά σε τι ψυχολογική κατάσταση είμαστε. Εάν έχω νεύρα ή είμαι υπερκινητική, βγάζω θυμό, εκεί μπορεί να αντιδράσει άσχημα. Άσχημα όχι με την έννοια να με πετάξει κάτω, αλλά να μην θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Όταν είμαι στεναχωρημένη όμως, το καταλαβαίνει πολύ καλά και μου έχει τύχει να είναι από τις καλύτερες προπονήσεις πολλές φορές. Είναι ότι όταν ανεβαίνεις πάνω στο άλογο, επειδή κάθεσαι ψηλά, αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. When I was a child, I heard voices. Some would sing and some would scream. Soon find you have few choices. I learned the voices died with me. Τι σημαίνει το άλογο για τον κάθε αναβάτη? Το άλογο για τον κάθε αναβάτη είναι η ζωή του. Η υπασία είναι τρόπο ζωής. Δεν είναι ένα απλό άθλημα, δεν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο. Έχει ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος είναι ο παρτενέρ μας. Είναι ένα άθλημα που μπορεί κανείς να το εξασκήσει και σε μεγάλη ηλικία. Το μοναδικό ολυμπιακό άθλημα το οποίο έχει ζώο και το μοναδικό στο οποίο αγωνίζονται γυναίκες και άντρες επί ίσης όρης. Ανεβαίνοντας πάνω στο άλογο, τα παιδιά νιώθουν αυτοπεποίθηση, νιώθουν ότι κουμαντάροντας ένα τόσο μεγάλο ζώο μπορούν να καταφέρουν πράγματα στη ζωή τους. Άρα κυρίως βοηθάει και πάρα πολύ τον κάθε αθλητή ψυχολογικά, ναι, η συνύπαρξη με ένα ζωντανό οργανισμό. Και ψυχολογικά και νοητικά νομίζω είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα, ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι, διότι δεν χρειάζεται όλοι να κάνουν πρωταθλητισμό, μπορεί κάποιος να κάνει υπασία και μόνο ως χόμπι, είτε για τα παιδί για να μην είναι κλεισμένο συνέχεια σε τέσσερις τοίχους ή μπροστά στην τηλεόραση ή μόνο στο διάβασμα, είναι έξω στη φύση. I knew the scent was mine alone. Ξεχωρίζεις, αν ξεχωρίζεις κάποιες, ποιο θες πιο πολύ μες στην καρδιά σου? Ξεχωρίζω αυτό εδώ, που είναι από το 2014, από τους Βαλκανικούς Αγώνες της Σερβίας. Ήταν ο τελευταίος διεθνής αγώνας του Κοσμοτέ Solon Heat και τα Χριστούγεννα πριν από αυτό πέθανε ένας πολύ αγαπημένος συναθλητής, Βούλγαρος, πολύ καλός κιόλας, πάντοτε ήμασταν στην κόντρα για τις πρώτες θέσεις, αλλά ήταν και πολύ φίλος. Μας άφησε στα 45 του χρόνια, με οικογένεια και 3 παιδάκια. Και αποφάσισα πριν τρέξουμε τον τελικό του ατομικού, ότι ό,τι χρώμα και να είναι το μετάλλιο που θα πάρω, εάν πάρω, να του το αφιερώσω. Και παλέψαμε πάρα πολύ και ένιωσα και από το άλογο ότι δίνει όλη του την ενέργεια. Ήταν από τους καλύτερους αγώνες που κάναμε και καταφέραμε και πήραμε το χρυσό, το οποίο και ήταν το μόνο που αξίζει στον άνθρωπο αυτό, και το παρέδωσα στη Βουλγάρικη Ομοσπονδία να το δώσει στην οικογένειά του. Γι' αυτό και αυτό το κύπελλο δεν έχει μετάλλιο. Συγκινήθηκες. Ναι, πολύ ωραία στιγμή. Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση σου με το άλογο, τι συναισθήματα σου δημιουργεί?
Ο παρτενέρ μου είναι μέλος της οικογένειας. Είναι το άλλο μου μισό. Το αγαπάω πάρα πολύ το άλογο πάντοτε. She is only moving on, chasing mirrors through a haze.